Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλίκου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σημαντική μείωση τιμών στα τιμολόγια του ρεύματος. Οι πάροχοι ανακοίνωσαν τιμές χαμηλότερες μέχρι και 35%. Συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, όπου οι 27, μετά από μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, κατέληξαν σε οδικό χάρτη για τον περιορισμό των τιμών ενέργειας. Επαγρύπνηση για τον κορονοϊό ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έξαρση στις ιώσεις του αναπνευστικού. Κάτω από τα 40 λεπτά την κιλοβατόρα κινούνται οι τιμές των τιμολογίων στο ρεύμα που ανακοίνωσαν για τον Νοέμβριο οι περισσότεροι πάροχοι, με τη μείωση να φτάνει και το 35% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η πτώση των τιμών αντικατοπτρίζει εκείνη του φυσικού αερίου και του ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας, με τις τελικές χρεώσεις για τους καταναλωτές να οριστικοποιούνται τις επόμενες ημέρες μετά την ανακοίνωση των κρατικών επιδοτήσεων. Σημαντική αποκλιμάκωση των λιανικών τιμών στο ρεύμα έως και 35%. Μεγαλύτερη των προσδοκιών ανακοίνωσαν τελικά οι πάροχοι ενέργειας για το μήνα Νοέμβριο. Ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την επιδοματική της πολιτική για το ρεύμα, έτσι ώστε να διαμορφωθούν και οι τελικές τιμές επιβάρυνσης για τους καταναλωτές. Οι μειώσεις δίνουν ανάσα και στις επιχειρήσεις, όπου η κρατική επιδότηση είναι μικρότερη σε σχέση με τα νοικοκυριά. Η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την πτώση της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος σε όλη την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες οδήγησε στα μειωμένα τιμολόγια για τον επόμενο μήνα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η χονδρική τιμή του ρεύματος υποχώρησε εκ νέου κάτω από το επίπεδο των 200 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 191 ευρώ ανά κιλοβατόρα, με μια μείωση κοντά στο 24%. Έτσι λοιπόν, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τιμή 0,397 ευρώ η κιλοβατόρα για έως 500 και 0,409 για πάνω από 500 κιλοβατόρες, και για το νυχτερινό τιμολόγιο 0,359 ευρώ. Η προτέργεια ανακοίνωσε τιμή 0,395 η μεγαβατόρα, η Ελπέντισον ανάλογα με το πρόγραμμα από 0,38 έως 0,41 ευρώ, χαμηλότερη κατά 35% σε σχέση με τον Οκτώβριο η χρέωση που ανακοίνωσε η Ελλήν στα 39,5 σέντς αλλά κιλοβατόρα, έναντι 59,9 τον Οκτώβρη. Οι τελικές χρεώσεις θα προκύψουν μετά την ανακοίνωση των κρατικών επιδοτήσεων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα. Παράλληλα, η ΔΕΗ παρέχει διευκολύνσεις για όσους έχουν αρρύθμιστες οφειλές με τα προγράμματα διακανονισμών, στα οποία προστίθεται η δυνατότητα διακανονισμού της πληρωμής του ληξιπρόθεσμου λογαριασμού ρεύματος σε 6 δόσεις για ποσά από 200 ευρώ και άνω και επιστροφή του ποσού της προκαταβολής. Η προκαταβολή επιστρέφεται ως επιβράβευση στους πελάτες που θα διακανονίσουν τις οφειλές τους μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους χρωστούν ποσά από 500 έως 3.000 ευρώ. Η προκαταβολή εξαρτάται από το ύψος της οφειλής και επιστρέφεται στον πελάτη στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος, αφού ολοκληρωθεί η συνολική αποπληρωμή των δόσεων και των τρεχόντων λογαριασμών χωρίς καθυστερήσεις. Λευκός καπνός βγήκε από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, όπου 27 συμφώνησαν μετά από μαραθώνιο διαπραγματεύσεων στην κατάρτιση οδικού χάρτη για τον περιορισμό των τιμών ενέργειας. Για πρώτη φορά αφήνεται ανοιχτό παράθυρο για πλαφόν στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή και αποτελεί μεγάλο αγκάθι, με τον μπαλάκι τώρα να βρίσκεται στην Κομισιόν και τους Υπουργούς Ενέργειας. Καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία για την απαραίτητη ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα της ενέργειας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες, έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις περίπου 11 ωρών, συμφώνησαν τελικά σε έναν οδικό χάρτη με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία πολιτών και επιχειρήσεων από την εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια. Il y a la forte détermination d'agir ensemble en européen pour atteindre trois buts: baisser les prix, faire baisser les prix, garantir la sécurité d'approvisionnement et continue à travailler pour réduire la demande. Στα συμπεράσματα της Συνόδου καλείται η Κομισιόν και οι Υπουργοί Ενέργειας να εξετάσουν δύο είδη πλαφών για το φυσικό αέριο. Έναν δυναμικό διάδρομο τιμών στις συναλλαγές και το λεγόμενο ιβυρικό μοντέλο. There are two different models are on the table now to be worked on. The TTF, and the other is looking at gas that
produces electricity. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε εθελοντική βάση στην κοινή αγορά φυσικού αερίου, εκτός από το 15% των αναγκών πλήρωσης των αποθηκευτικών υποδομών, σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες. Το μεγάλο ζήτημα παραμένουν οι τιμές και ιδιαίτερα η διασύνδεσή τους με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέμα που διχάζει και προς το παρόν δεν επιτρέπει συμφωνία σε μια κοινή πολιτική πολύ δε περισσότερο σε ένα πλαφόν. Wir wissen, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine viele Folgen hat für die ganze Welt, auch für Europa, und das macht sich natürlich besonders bemerkbar an den hohen Energiepreisen. Jetzt haben wir die Grundlagen dafür gelegt, dass Europa in den Themen, um die es da geht, gemeinsam handeln und gemeinsam entscheiden kann. Προηγήθηκαν αντεγκλήσεις και αντιπαραθέσεις, με τον Μάριο Ντράγκη να τονίζει την ανάγκη πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου, βάζοντας στο στόχαστρο αυτόνομες πρωτοβουλίες χωρών που διαθέτουν μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, δείχνοντας σαφώς τη Γερμανία. Εμμανουέλ Μακρόν και Όλαφ Σόλτς, που είχαν συνάντηση, έδειξαν διάθεση κατευνασμού, μιλώντας για μια έντονη και καρποφόρα σχέση. Et nous sommes à un moment clé où beaucoup de choses sont revisitées dans notre Europe, sur l'énergie, sur la défense, sur l'économie. Et donc tout ça nécessite un travail ardent. Τα επιχειρήματα μας έπεισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για πλαφών στο φυσικό αέριο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συμφωνία και ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους Έλληνες ασχέτως των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων. Τώρα η ευθύνη περνάει στους υπουργούς ενέργειας, οι οποίοι και θα πρέπει να εξειδικεύσουν τις σχετικές προτάσεις, έτσι ώστε αυτές πια να πάρουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα που απαιτείται προκειμένου να γίνουν πράξη. Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω ότι ασχέτως των παρεμβάσεων που είμαστε πια σε θέση να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει και θα εξακολουθεί να στηρίζει τους Έλληνες καταναλωτές, τα ελληνικά νοικοκυριά, τις ελληνικές επιχειρήσεις απέναντι στην έκρηξη των τιμών ενέργειας. Όπως είπα και χθες, είναι μια παρέμβαση που τη διαπιστώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης, η κάθε ελληνική επιχείρηση, όταν λαμβάνει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, όπου βλέπει ξεκάθαρα το ύψος της κρατικής επιδότησης, το ποσό το οποίο θα πλήρωνε αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση και το τελικό ποσό το οποίο πληρώνει. Οι διαπραγματεύσεις των επόμενων εβδομάδων αναμένονται δύσκολες εν ώψη και της Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας, καθώς πολλά από τα σημεία στο κείμενο των συμπερασμάτων θα πρέπει να αποσαφινιστούν. Λοιπόν, καλωσορίζω στο σημείο αυτό τον κύριο Ζελιλίδη, καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, για πείτε μου, αυτή η απόφαση χθεσινή, η οποία έτσι έδωσε μια εκτόνωση στην ένταση που υπήρχε και μετά από μια κρίσιμη διαπραγμάτευση, είναι ικανή να δώσει λύση για τα προβλήματα του φετινού χειμώνα? Νομίζω πως όχι. Γιατί αν ακούσαμε όλη τη δήλωση του Πρωθυπουργού, είπε τον μπαλάκι πάει στους υπουργούς ενέργειας και αν δεν τα βρούνε θα ξαναγυρίσει σε εμάς και αυτό θα είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη κλπ. Ένα πακέτο όταν προσπαθείς να περάσεις αυτό το πλαφόν πρέπει να έχεις και τη λύση. Mm-hmm. Δεν ακούσαμε ποιοι θα είναι οι καινούργοι πάροχοι φυσικού αερίου. Εγώ δεν έχω δει δράσεις ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να με πείθουν ότι υπάρχει εναλλακτική λύση, θα το φέρουμε από κάπου αλλού, έχουμε κάνει τερματικούς σταθμούς. Ακούω μόνο ευχολόγια. Θέλαμε αυτό, αποφασίσαμε αυτό, πάει στους υπουργούς ενέργειας και αυτό το μπαλάκι θα πηγαίνει έρχεται μέχρι να βγάλουμε το χειμώνα. Έχουν καταφέρει ένα μέρος της μείωσης της χρήσης. Έχουν κάνει κάποιες παρεμβάσεις, αλλά μέχρι και εναλλακτικές λύσεις τροφοδοσίας δεν έχω ακούσει. Εσείς διαχωρίζετε από ό,τι καταλαβαίνω το πρόβλημα. Το ένα σκέλος είναι η τροφοδοσία και η ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης, που ούτως ή άλλως είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στο φετινό χειμώνα, αφορά και στους επόμενους χειμώνες, γιατί θα πρέπει να αναζητηθούν ενεργειακές κατευθύνσεις διαφορετικές. Και το άλλο είναι το οικονομικό σκέλος, δηλαδή τα βάρη που επομίζονται οι λαοί της Ευρώπης όσον αφορά στο πώς θα πληρώνουν αυτή την ενέργεια που θα τους παρέχεται. Εγώ δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό μας να λέει πέρασαν οι προτάσεις μας για να γίνει και ο EastMed, πέρασαν οι προτάσεις μας να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Εκεί δεν ακούγεται τίποτα. Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν στη διαπραγμάτευση των 27. Όχι, αλλά στο παρασκήνιο έπρεπε να κουβεντιάζουν και τέτοια θέματα και αυτά κυκλοφορούν και μαθαίνονται. Δηλαδή μέσα στο πακέτο των εναλλακτικών παρόχων
φυσικού αερίου, έπρεπε να είναι και κάτι άλλο. Δηλαδή ξεκινάει ο EastMed, ξεκινάει η αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων, ξεκινάει η υγροποίηση στην Αίγυπτο, η μεταφορά με κάποιο τρόπο. Δεν ακούσαμε κάτι. Όταν βάζεις πλαφόν σε κάτι, το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά και τις προηγούμενες φορές, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε να επιβάλλει μέτρα στη Ρωσία χωρίς να έχει προετοιμαστεί από πού θα πάρει τις πηγές ενέργειας. Έρχεται λοιπόν σήμερα να βάλει πλαφόν. Πλαφόν σε τι? Πλαφόν στο φυσικό αέριο που παίρνει από τη Ρωσία ακόμα. Και αν λοιπόν αυτοί που δεν το δίνουμε, εμείς τι θα κάνουμε, θα παγώσουμε? Τώρα, εγώ δεν έχω καταλάβει πολύ καλά το εξής, κύριε καθηγητά, και βοηθήστε με. Η Ρωσία δεν έχει περιορίσει, δεν έχει κόψει την τροφοδοσία. Άρα η αύξηση των τιμών έχει να κάνει με το χρηματιστήριο με έδρα την Ολλανδία, έτσι δεν είναι? Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Δηλαδή δεν είναι οι Ρώσοι που ανεβάζουν την τιμή, την έχουν ανεβάσει προφανώς σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το εκρηκτικό πρόβλημα της ακρίβειας αυτή την ώρα, ή κάνω λάθος? Έτσι είναι, γιατί αν διαβάσετε μία ανακοίνωση που έγινε από το Υπουργείο Ενέργειας της Νορβηγίας, που έχει παραγωγή, μεγάλη παραγωγή φυσικού αερίου, είπε ότι εμείς πάμε με τις διεθνείς τιμές. Έτσι λέει το Σύνταγμα, να πουλάμε όσο γίνεται, λέει, πιο ακριβά για τα έσοδα του κράτους. Εδώ δεν υπάρχει κάποια συμμετοχή στο πρόβλημα της Ευρώπης να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά έτσι ώστε η Ευρώπη να μην υποφέρει. Μα υποτίθεται ότι αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται αυτή την ώρα, και παρακολουθώντας χθες τις δηλώσεις, όταν κάποια στιγμή φάνηκε ότι πάει αδιέξοδα και αυτή, σε αδιέξοδο και αυτή η συνεδρίαση, ένας από τους λόγους που επικαλούνταν και οι ξένοι ανταποκριτές ήταν και οι δηλώσεις του Νορβηγού Πρωθυπουργού. Και πάμε και στο LNG που φέρνουμε από την Αμερική. Πώς θα βάλεις πλαφόν? Το LNG που έρχεται από την Αμερική είναι πανάκριβο. Δηλαδή δεν έχουν βρει εναλλακτικές λύσεις για να πιέσουν την Νορβηγία, την Αμερική. Ναι, υποτίθεται ότι αυτό θα επεξεργαστούν οι Υπουργοί Ενέργειας, έτσι δεν είναι? Δεν υποτίθεται. Τώρα δεν ξέρω πού θα καταλήξουν, γιατί μπορεί να το ξαναγυρίσουν αυτό πίσω στο Συμβούλιο Κορυφής. Αυτό θα κάνουν. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να τα βρουν οι Πρωθυπουργοί, γιατί η Γερμανία αντιστέκεται σε αυτό, η Νορβηγία δεν θέλει το άλλο, είναι προφανές ότι θα γυρίσει πάλι στη Σύνοδο Κορυφής. Άρα θεωρείτε ότι η χθεσινή απόφαση ήταν στρίβιν δια της διαπραγμάτευσης? Βεβαίως. Mm-hmm. Όσοι έχουν μικρά παιδιά έχουν δει πολλές παιδικές ταινίες που έλεγε ο μπαμπάρ, όταν δεν θέλεις να πάρεις απόφαση, το δώσεις σε μια επιτροπή. Αυτό κάνανε αυτοί χθες. Το δώσαν σε μια επιτροπή των Υπουργών Ενέργειας να συζητήσουν, να μην βρουν άκρη, να ξαναγυρίσουν πίσω. Είναι εύκολο ένα βέτο, μία αντίδραση, μία αντίσταση. Δηλαδή, ο Σούλτς αντιστεκότανε και θα πάει υπουργός ενέργειας και θα πει μπράβο, συμφωνούμε, προχωράμε. Αν είναι δυνατόν. Το ίδιο θα γίνει και με τους Νορβηγούς. Θα υπάρξει βέτο. Δεν πρόκειται να βρεθεί λύση. Μα υπάρχει ένα δεσμευτικό κείμενο αποφάσεων πάνω σε αυτό. Που λέει τι? Να διερευνήσουμε. Δεν λέει αποφασίζουμε πλαφόν σε αυτό για να εξασφαλίσουμε αυτό. Διερεύνηση των δυνατοτήτων να επιτευχθεί για την ενέργεια, για την ηλεκτρική ενέργεια κλπ. Και είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, τους δώσαμε μία απόφαση, τους Υπουργούς Ενέργειας. Mm-hmm. Άρα έχουν βοήθεια να προχωρήσουν. Ναι, πάντως με αυτά και με εκείνα υπάρχει μια αποκλιμάκωση στο χρηματιστήριο της ενέργειας από ό,τι βλέπουμε. Αυτό άρα κάτι επιτυχάνεται. Αυτό είναι το μόνο θετικό, ότι πράγματι έχει αποκλιμακωθεί. Και αναρωτιέται κανένας, ποιοι ήταν αυτοί που κρατούσαν τις τιμές ψηλά? Η κρίση με τη Ρωσία δεν ήταν, αν θέλετε, ήταν το αποκορύφωμα της αύξησης των τιμών. Γιατί οι τιμές είχαν αυξηθεί πριν τον πόλεμο. Mm-hmm. Πού είναι το παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Νορβηγία, με την Αγγλία, με τις χώρες μας, τέλος πάντων, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι παραγωγή, που μας δίνουν φυσικό αέριο? Και εγώ ξεπερνάω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανίκανη να προγραμματίσει και να ξέρουμε τι θέλουμε, εγώ επιμένω στη χώρα τη δικιά μας. Mm-hmm. Καλά είναι οι προτάσεις μας να εισακούνται, καλά είναι οι προτάσεις μας να προχωράνε. Θεωρούμε ότι έχει καλή ομάδα ο Πρωθυπουργός και εμπεριστατωμένες προτάσεις πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπε και ο ίδιος εξάλλου. Το θέμα είναι να δούμε και το αύριο της περιοχής.
τον East Med, να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να προχωρήσουν οι έρευνες νοτιοανατολικά της Κρήτης, να προχωρήσουν οι μόνες περιοχές που προχωράνε είναι ο Κυπαρισιακός και η Πρέβεζα. Mm-hmm. Και αυτές επειδή είναι η ελληνική εταιρεία, τα ΕΛΠΕ. Οι υπόλοιπες δεν ακούει κανείς τίποτα. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε σε κάθε επικοινωνία μας για να καταφέρουμε κάποια στιγμή ενδεχομένως να κινητοποιήσουμε και άλλες δυνάμεις να ασχοληθούν και προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε να αλλάξουμε θεματική ενότητα. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δείχνει η μόνη λύση για τράπεζες και οφειλέτες την ώρα που το ιδιωτικό χρέος ξεπερνά τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ και τα 2/3 αυτών είναι ήδη ληξιπρόθεσμα. Νοικοκυριάκια και επιχειρήσεις στρέφονται πλέον στη χρήση του εργαλείου και οι αιτήσεις αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, ενώ τους τελευταίους μήνες αυξήθηκαν 50% οι θετικές εγκρίσεις ρυθμίσεων. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια είναι τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ιδιωτικό χρέος που αγγίζει τα 406 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 258 είναι ληξιπρόθεσμα μετά το τέλος των μέτρων στήριξης, της αναστολής πληρωμών, των προγραμμάτων γέφυρα λόγω πανδημίας κλπ. Μοναδική διέξοδος που πλέον έχουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για ολιστική διαχείριση και λύση του προβλήματος υπερχρέωσης είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Το ίδιο ισχύει όμως και για τις τράπεζες, funds κλπ. Που αν σαμποτάρουν τον εξωδικαστικό, προσβλέποντας σε πληστηριασμό αντί για ρυθμίσεις, δεν θα εισπράξουν άμεσα τουλάχιστον όσα νόμιζαν ή ήθελαν από κατασχέσεις, αφού η κυβέρνηση δεν ξεμπλοκάρει τους πληστηριασμούς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τώρα παίρνει μπροστά ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και στο τελευταίο τρίμηνο αυξήθηκαν 50% οι θετικές εγκρίσεις ρυθμίσεων. Ενώ πριν από το καλοκαίρι οι απορρίψεις έπεφταν βροχή. Μετά από 2 χρόνια εξωδικαστικού συμβιβασμού, μόνο 60.000 οφειλέτες έχουν υποβάλει αιτήσεις και μόλις 18.000 έχουν έως τώρα εγκριθεί. Από τις 60.000 οφειλετών που έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα, οι 32.000 που έχουν προσκομίσει οικονομικά στοιχεία βαρύνονται με συνολικές οφειλές ύψους 19 δις ευρώ. Εκπροσωπούν δηλαδή το 1/20 του συνολικού ιδιωτικού χρέους. Αυτοί είναι πλέον με το ένα πόδι μες στη ρύθμιση για να μπορέσουν να λύσουν συνολικά το οικονομικό τους πρόβλημα σε 240 ή έως και 420 δόσεις, αλλά και με κούρεμα που μπορεί να αγγίζει το 90%. 9.000 οφειλέτες που χρωστούν περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους για ρύθμιση οφειλών. Μέχρι πριν 3 μήνες το ποσό των οφειλών προς ρύθμιση ήταν μόλις 3 δισεκατομμύρια, αλλά κοντεύει να διπλασιαστεί και αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Λοιπόν, ο εργατολόγος ο κύριος Τσουκαλάς είναι μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα κύριε Τσουκαλά και ευχαριστούμε καλησπέρα, για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που καίει πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά νοικοκυριά. Το θέμα των πληστηριασμών είναι ο απότοκος της υπερδεκαετούς κρίσης και είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω θα ανεβάζει και το πολιτικό θερμόμετρο το επόμενο διάστημα. Έγινε μία σύσκεψη των αρμοδίων παραγόντων, των εμπλεκόμενων φορέων. Και εκεί από ό,τι κατάλαβα, το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Σταϊκούρας, αντιλαμβανόμενος το πολιτικό κόστος το οποίο θα υποστεί η κυβέρνηση, έβαλε ένα φρένο στις αδιφάγειες ορέξεις των φανς και πλέον επιλέγεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ως η πιο ορθή αντιμετώπιση τηρουμένων των αναλογιών και με δεδομένα από τα οποία έχουν προκύψει από τα μνημόνια. Εσείς τώρα αυτό που παρακολουθείτε την εξέλιξη της υπόθεσης, το βλέπετε να είναι σε θετική κατεύθυνση? Κοιτάξτε, χθες είχαμε στην ουσία γλιτώσαμε τα χειρότερα. Ναι. Δηλαδή, βγήκε μια πάπα στο Αρείου Πάγου η οποία είπε ότι τα φαντ τα οποία έχουν παραδώσει τα δάνεια σε εταιρείες διαχείρισης, τους λεγόμενους servicers, επειδή έχουν επιλέξει να το κάνουν αυτό με τον νόμο του 2003, αυτός ο νόμος δεν παρέχει εξουσιοδότηση για να μπορούν οι εταιρείες διαχείρισης να οδηγούν με πληστηριασμό το δανειολήπτους στο δικαστήριο. Mm-hmm. Τα φανς λοιπόν πιέζανε τον κύριο Σταϊκούρα και την κυβέρνηση να έρθει και να νομοθετήσει αναδρομικά ώστε να θεραπεύσει αυτή την ακυρότητα. Mm-hmm. Υπάρχουν αντικρουόμενες αποφάσεις του Αρείου Πάγου, αλλά τα φανς πιέζανε για μια ολική λύση η οποία θα επισπεύσει περαιτέρω τους πληστηριασμούς. Όπως είπατε, η κυβέρνηση, λογαριάζοντας κυρίως το πολιτικό κόστος, ευτυχώς χθες, διαστόματος του Υπουργού, είπε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση. Και ακούγεται ότι μάλλον σκοπεύει να αναπέμψει την υπόθεση στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ώστε να λύσει το θέμα μεταξύ αντικρουόμενων αποφάσεων. Mm-hmm. Για να εξηγήσουμε κάτι,
Τα φαντς δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, δεν φορολογούνται εδώ και με το νόμο του 2003 που επέλεξαν να κάνουν την κυκλοποίηση δεν φορολογούνται ούτε οι πράξεις των εταιριών διαχείρισης. Δηλαδή, ενώ βγάζουν μεγάλα κέρδη από τους πληστηριασμούς, δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Θα ήταν σκανδαλώδες, κατά τη γνώμη μου, να αποδεχθεί η κυβέρνηση να νομοθετήσει υπέρ μιας τέτοιας πρακτικής και ενώ μάλιστα ο Άριος Πάγος έχει πει κάτι άλλο. Ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Περιμένουμε να δούμε, υπάρχει πια ένα εργαλείο λοιπόν στα χέρια των δανειοληπτών, ώστε δικαστικά να μπορέσουν ενδεχομένως να ακυρώσουν πληστηριασμούς. Τώρα, ο εξωδικαστικός συμβασμός προφανώς και είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική λύση, αφού δεν έχουμε προστασία πρώτης κατοικίας με δικαστική ρύθμιση. Αλλά ο εξωδικαστικός συμβασμός μέχρι στιγμής δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί? Γιατί όπως και ο υπουργός είπε χθες, τον υπονομεύουν τα ίδια τα φαντς και οι τράπεζες. Πώς τον υπονομεύουν? Όταν κάνει κάποιος μία αίτηση για εξωδικαστικό συμβασμό και ο πιστωτής ούτε καν απαντάει, ή αν απαντάει δεν λέει, δεν προτείνει με βάση τα κριτήρια του νόμου, τα κριτήρια δηλαδή εμπορικής αξίας, ο δανειολήπτης δεν έχει άλλη λύση, δεν δεσμεύεται το φαντ από τον εξωδικαστικό συμβασμό, το οποίο προχωράει άμεσα σε πληστηριασμό. Άρα, καλό είναι αυτό που έγινε χθες σε σχέση με εκείνο που φοβόμασταν, δεν είναι όμως λύση. Δύο λεπτά για να καταλάβω, κύριε Τσουκαλά. Συγγνώμη τώρα, μπορεί να είναι και αφελές νομικά το ερώτημα, αλλά είμαι υποχρεωμένη να το κάνω για να μας καταλαβαίνουν και αυτοί οι οποίοι μας παρακολουθούν. Τα φαντ δεν φορολογούνται. Δεν δίνουν έσοδα στον τόπο στον οποίο ασκούν. Υπό μία είναι επιχειρηματική δράση, έτσι. Έχουν υπερκέρδη, δεν αποδίδουν μέρος των υπερκερδών, που είναι και της μόδας ως πολιτική έκφραση. Όμως δεν διέπονται από το νομικό καθεστώς της χώρας στο οποίο επιχειρούν. Διότι, για να καταλάβω, οι πληστηριασμοί γίνονται με τα εργαλεία τα οποία παρέχει η ελληνική πολιτεία. Πώς προχωρούν σε πληστηριασμούς όταν δεν σέβονται και δεν ακολουθούν μια θεσμοθετημένη της πολιτείας απόφαση? Κοιτάξτε, την τελευταία πενταετία υπήρξε ένας πλήρης απορφανισμός των δανειοληπτών από νομικό προστάσιο. Είχαμε το θέμα με την πώληση των δανείων, είχαμε την κατάργηση του νόμου Κατσέλη, είχαμε τον εξωδικαστικό συμβασμό, ο οποίος δεν λειτουργεί, ενώ είναι καλός σαν νόμος με την έννοια του πλαισίου που βάζει, δεν δεσμεύει τα φαντς. Άρα τα φαντς επιλέγουν στην ουσία πρακτικά να τον υπονομεύουν. Προτιμούν με τον δανειολήπτη να μιλήσουν man-to-man παρά να μπουν σε μια διαδικασία συλλογικής ρύθμισης. Όπου εκεί βέβαια αυτό που λέτε να μιλήσουν δεν είναι, είναι αποφασίζουμε και διατάσσουμε σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε. Ακριβώς. Δηλαδή λένε, είναι ή αυτό, ή μας δίνεις αυτά, ή προχωράμε σε δικαστικές ενέργειες. Και πολύ συχνά δεν απαντάνε καν. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει πρώτα απ' όλα το Υπουργείο Οικονομικών και ο συνήγορος του καταναλωτή να αποκτήσουν έναν ρόλο εποπτικό. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να ζητάει ρύθμιση και να μην έχει καν απάντηση. Ή η απάντηση να είναι προχωράω σε πληστηριασμό και φέρε μου προκαταβολή 30.000 ευρώ για να μην το κάνω. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε το ανάποδο. Λέγαμε μια εποχή για τους μπαταχτσίδες. Μα σήμερα αυτός που έχει πραγματικά ανάγκη προφανώς δεν μπορεί να βρει σε 10 μέρες 30.000 ευρώ. Αν κάποιος ενώ παρουσιάζεται ως ευάλωτος μπορέσει και βρει τέτοια ποσά, σημαίνει ότι μάλλον είχε κρυμμένα χρήματα. Και όμως δυστυχώς λύσεις σήμερα βρίσκουν μόνο εκείνοι που έχουν χρήματα να δώσουν εφάπαξ. Όσοι πραγματικά δεν έχουν. Τώρα, κύριε Τσουκαλά, θα μου επιτρέψετε. Έχουμε μόνο το 2022, κυρία Κλήτου, 44.000 πληστηριασμούς. Ναι. Ξέρετε πότε είχαμε ξανά τόσους? Το 2008, τη χρονιά πριν την κρίση. Φτάσαμε ήδη δηλαδή σε μια κανονικότητα πληστηριασμών, ενώ λόγω και του κορονοϊού και της ενεργειακής κρίσης γνωρίζουμε καλό ότι ενώ η ελληνική οικονομία έχει δυνατότητες, προφανώς λόγω των πολλαπλών κρίσεων ο κόσμος δεν είναι σε κανονικότητα. Και όπως λέγαμε, κύριε Τσουκαλά, και την περίοδο των μνημονίων, η αποτυχία του συστήματος ήταν ότι δεν κατάφερε ποτέ να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι, δηλαδή τους μη έχοντες από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Έτσι. Αυτό είναι μια συνολική αποτυχία του συστήματος. Θέλω όμως να παρατηρήσω, εξ αφορμής της υπόθεσης μιας συναδέλφου, και θα πω το όνομά της, της Ιωάννας της Κολοβού, επειδή δημοσιοποιήθηκε όλη η ιστορία, ότι όταν υπήρξε κινητοποίηση, υπήρξε αναστολή του πληστηριασμού και η γυναίκα δεν έχασε το σπίτι της. Γιατί υπήρξαν παράτυπες ή παράνομες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στο να περάσει στα χέρια ενός επενδυτή το σπίτι, ο οποίος το χτύπησε από τα φαντς στο οποίο το σπίτι είχε περάσει. Άρα υπάρχουν νομικά εργαλεία, απλώς θέλει πολύ κυνήγι η ιστορία από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλει πολύ κυνήγι, δυστυχώς μπαίνουν σε έξοδα, δυστυχώς
Είναι πολλές οι αποφάσεις οι οποίες δεν είναι θετικές, υπάρχουν και θετικές αποφάσεις. Ο Άρης Πάγος άνοιξε ένα σημαντικό δρόμο και σε σχέση με το θέμα της κυρίας Πολεβού που βάλατε, και ήταν πολύ ευλογό και ευστοχό, θέλω να πω κάτι. Τι είδαμε, τι έχουμε δει εδώ και ένα χρόνο. Λέγανε παλιά, τα φαντ δεν θέλουν να πάρουν το σπίτι στο πέρα μέσα στον Κορυδαλό. Ναι, τα φαντ κυνηγάνε μόνο τους μεγαλοφιλέτες. Σήμερα αυτό δεν έχει καμία σχέση. Σήμερα βλέπουμε να γίνονται πληστηριασμοί για οφειλές 20.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, για πολύ μικρές οφειλές. Και αυτό ξέρετε γιατί είναι. Είναι διότι τα φαντ έχουν συνδεθεί με το πρόγραμμα Ηρακλής και έχουν δηλώσει, προκειμένου να εισπράττουν κρατικές εγγυήσεις, ότι ένα μεγάλο μέρος των εσόδων τους θα είναι από ρευστοποιήσεις. Άρα έχουν όφελος να ρευστοποιήσουν, διότι έτσι εκπίπτουν και εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Άρα χρειάζεται μια εκβάθρο αναλλαγή στο κομμάτι αυτό. Χρειάζεται, προφανώς πρέπει να υπάρχει μια οικονομία που λειτουργεί και το τραπεζικό σύστημα να μην είναι ευάλωτο. Απ' την άλλη μεριά, μια κοινωνία όπου θα χάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι τα σπίτια τους, μια κοινωνία χωρίς ειρήνη, είναι και κοινωνική ειρήνη, είναι και τροχοπέδιο για την οικονομική ανάπτυξη. Ναι, είναι αυτό που λέτε και εγώ θα επιμείνω. Είναι και ποιος είναι αυτός που χάνει το σπίτι του. Γιατί το να το χάσει ο μεγαλοφιλέτης του δημοσίου, ο άνθρωπος ο οποίος έχει κατά το κοινώς λεγόμενο παντελονιάσει τα λεφτά του και τα έχει βγάλει στο εξωτερικό, το καταλαβαίνω, να τη χάσει την έπαυλη. Αλλά να χαθεί το σπίτι των 60, των 80 τετραγωνικών, που δεν έχει άλλο, είναι έτσι. Κρίμα και άδικο τώρα εδώ που τα λέμε. Άρα, εσείς ως δικηγόρος που ασχολείστε με αυτή τη διαδικασία, τι θα προτείνατε στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουν, μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Σε πρώτη φάση θα πρέπει να γνωρίζουν οποιοδήποτε έγγραφο τους κοινοποιείται, θα πρέπει άμεσα να απευθύνονται στο νομικό σύμβουλο. Γιατί το λέω αυτό, βλέπουμε να υπάρχουν πολλές φορές εξώδικα ή διαταγές πληρωμής, δεν γνωρίζει ο δανειολήπτης τι είναι αυτό, δεν τα προσβάλλει και σε ένα σημείο όταν φτάσει αντιμέτωπος με ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, είναι τελεσμένο. Είναι πάρα πολύ αργά. Ναι. Είναι πάρα πολύ αργά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον είναι ότι προφανώς σήμερα πρέπει να γνωρίζουν και πρέπει και εμείς οι δικηγόροι με σοβαρότητα να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία. Είναι πιο σημαντικό να πάει να συζητήσει με τον πιστωτή του αρχικά. Αν δεν βρει λύση και αν υπάρχει καταχρηστικότητα, εκεί έχει τα ένδικα μέσα. Και τρίτον, επειδή πάρα πολύ συχνά συναντούμε μια πρακτική καταχρηστική, μια πρακτική πλήρους άρνησης, θα πρέπει αυτή την καταχρηστικότητα να την αναδεικνύει συνέχεια. Να πω ένα παράδειγμα. Πολύ συχνά αφήνουν τα φαντ να το κίζεται μια οφειλή, να παρακαλάει ο δανειολήπτης για ρύθμιση και αφού το κιστεί προχωράνε και του κάνουν πρόγραμμα πληστηριασμού. Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας αυτής της παρελκυστικής τακτικής? Εντάξει, κανονικά αυτά μπορεί να τα καταγγείλει κάποιος και στην Τράπεζα της Ελλάδος και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Αλλά οφείλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχω δει παρεμβάσεις. Ένδικα μέσα, έχει ο. Ανακοπή σε ταγή πληρωμής, 15 μέρες εργάσιμες από όταν την παραλάβει, αίτηση αναστολής σε αυτήν, ανακοπή στον πληστηριασμό στην κατάσχεση 45 μέρες από την ημέρα που κοινοποιείται, ανακοπή για διόρθωση τιμής, αν η τιμή στην οποία το ακίνητο ρευστοποιείται είναι πολύ υποδεέστερη από εκείνη την οποία πραγματικά έχει, και βέβαια εκείνοι οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν σε εκκρεμότητα έφεση του νόμου Κατσέλη έχουν το δικαίωμα να κάνουν και ασφαλιστικά μέτρα λόγω εκκρεμότητας της έφεσης και να ζητήσουν μέχρι να εκδικαστεί η έφεση να ανασταλούν τα μέτρα καταδίωξης σε βάρος τους. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύτιμα αυτά που είπατε. Τουλάχιστον όποιος έχει πρόβλημα να ξέρει βήμα-βήμα τι δυνατότητες έχει να αντιδράσει. Σας ευχαριστώ και πολύ. Καλό σας βράδυ. Να πάει χαμένος, γιατί ακριβώς τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και δεν έχουμε πια τις μεγάλες διάρκειες αναμονές. Μόλις μείνουν κόκκινοι, προχωράνε άμεσα τα φαντς. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είναι σε παγρύπνηση για τον κορονοϊό καλεί τις κυβερνήσεις ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τονίζοντας ότι συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά και έντονα την υγεία του πληθυσμού, ενώ προτρέπει τις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν. Έξαρση την ίδια ώρα στη χώρα μας παρατηρείται σε ιώσεις του αναπνευστικού που οδηγούν τους πολίτες στα φαρμακεία για βοήθεια από τα ενοχλητικά συμπτώματα. Αυξημένη είναι η ζήτηση φαρμάκων για τις ιώσεις του αναπνευστικού, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει έξαρση, ενώ την ίδια ώρα αύξηση παρατηρείται και στα κρούσματα κορονοϊού, όπως προκύπτει από τα rapid test που διενεργούνται στα φαρμακεία. Η αυξημένη ζήτηση, σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, υπάρχει κυρίως για αντιπυρετικά χάπια, σιρόπια για τον βήχα, σταγόνες και σπρέι για τη μύτη, καραμέλες για το λαιμό και συμπληρώματα διατροφής που ενισχύουν το νασοποιητικό σύστημα. Οι φαρμακοποιοί όμως διαπιστώνουν ότι αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών με ήπια συμπτώματα που
που προσέρχονται στα φαρμακεία για να κάνουν rapid test και διαπιστώνουν ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό. Η προσέλευση είναι ιδιαίτερα αυξημένη για ασθενείς που αναζητούν λύσεις για να καταπραίνουν τα ενοχλητικά συμπτώματα, βήχας, καταρροή και πυρετός, ο οποίος δεν είναι υψηλός. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύση Ευγενίδη, αν ο πυρετός είναι υψηλός και επιμένει, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται με κόπωση και μυαλγία, τότε θα πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα και να ζητήσουμε τη συμβουλή γιατρού. Οι απότομες εναλλαγές τώρα των καιρικών συνθήκων ευνοούν την εμφάνιση των ιώσεων σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των μέτρων που είχαμε για την πανδημία, κυρίως με τη μη χρήση μάσκας που προστάτευε εκτός από τον κορονοϊό και από ιώσεις και γρήπη. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός είναι σε εξέλιξη και οι πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού προσέρχονται ή πρέπει να σπεύσουν για να κάνουν το εμβόλιο κατά της εποχικής γρήπης, το οποίο χορηγείται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή. Στα φαρμακεία υπάρχει επάρκεια, ενώ οι πολίτες δεν πρέπει να αμελούν τον εμβολιασμό, ο οποίος τους θωρακίζει έναντι του ιού της γρήπης. Την ίδια ώρα, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι ο κορονοϊός παραμένει μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σχεδόν 3 χρόνια αφότου κηρύχθηκε ως τέτοια. Τους τελευταίους μήνες, όπως τονίζεται, ενώ οι θετικές διαγνώσεις μειώνονται σε κάποια μέρη του κόσμου, οι χώρες θα πρέπει να διατηρήσουν την εγρήγορσή τους και να οθούν για εμβολιασμό τις πιο ευάλωτες ομάδες, αφού εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά και έντονα η υγεία του παγκόσμιου πληθυσμού. Η Επιτροπή του ΠΟΗ σημείωσε πως αν και ο αριθμός των θανάτων ανά εβδομάδα είναι ο μικρότερος αφού ξεκίνησε η πανδημία, παραμένει ακόμη υψηλός σε σχέση με άλλους ιούς. Ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Κλήτου. Καλησπέρα στις τηλεθεάτρες. Ήρθε το φθινόπωρο να είμαστε πάλι εδώ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, έξαρση των ιώσεων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι έρχεται νέο κύμα της πανδημίας και είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Με διαφορετική θέση όμως. Δεν καθόμαστε στην ίδια θέση που καθόμασταν πέρσι τέτοια εποχή και πολύ περισσότερο σε αυτή που καθόμασταν πρόπερσι. Διότι τώρα είμαστε εμβολιασμένοι. Θα πρέπει οι άνω των 60 να επαναλάβουν την τέταρτη δόση ή την τρίτη, αν δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου, να εμβολιαστούν. Και έχουμε και διαθέτουμε και φάρμακα. Βεβαίως, την τελευταία εβδομάδα χάθηκαν 107 συμπολίτες μας. Αυτό δείχνει ότι παραμένει μια απειλή ουσιώδης και διαρκής. Και για να αντιληφθούμε το μέγεθος της απειλής, θα σας πω ότι συγκριτικά από τη γρήπη χάνουμε ετησίως περίπου 200. Mm-hmm. Αν συγκρίνουμε δηλαδή τους 107 της περασμένης εβδομάδας με τους ετήσιους 200 της γρήπης, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια άλλου επίπεδου απειλή που δεν πρέπει να την ξεχνούμε ότι υπάρχει γύρω μας. Τώρα αυτό που καταλαβαίνω, η νέα απειλή εντός εισαγωγικών τώρα, γιατί έχουν χάσει και οι λέξεις στο νόημά τους, είναι ότι κινούμενοι ελεύθερα, γιατί κακά τα ψέματα, ελάχιστοι είναι αυτοί που τηρούν τα μέτρα προστασίας, παρά τις δικές σας προειδοποίησεις, ενώ ημών των ιατρών, έχουμε μια έξαρση των ιώσεων και κυρίως των πνευμονολογικών προβλημάτων. Αυτό τώρα, σε συνδυασμό με τον COVID που κυκλοφορεί, μπορεί να είναι εκρηκτικό κοκτέιλ? Κοιτάξτε, το πιθανότερο είναι ότι όποιος έχει ίωση, η πιο πιθανή ίωση αυτή την εποχή είναι η COVID. Δεν είναι η ακόμα δεν είναι η γρήπη. Ιώσεις. Δεν είναι οι υπόλοιπες ίωσεις. Η COVID είναι η πιθανότερη, την οποία την είδαμε να έχει μεγάλη διασπορά και πολλά θύματα και μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Άρα το ασφαλές είναι να συμπεριφέρεται κάθε ένας που έχει μια ίωση του αναπνευστικού ώστε να έχει προσβληθεί από COVID παρά ως κάτι άλλο. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τεστ, τα οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνονται και οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται ως αν τα τεστ τους να είναι θετικά εφόσον έχουν συμπτώματα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα αντιϊκά φάρμακα είναι χρήσιμα εφόσον κανείς τα λάβει έγκαιρα. Mm-hmm. Άρα η συμβουλή του γιατρού δεν θα πρέπει να αναζητείται όταν ο ασθενής πλέον έχει βαριά συμπτώματα, αλλά από την αρχή. Αυτό είναι ιδιαίτερως σημαντικό. Και βεβαίως η άλλο των 60, θα το ξαναπώ και ας γίνομαι κουραστικός, όχι επειδή θυμάμαι ότι το είπα, το θυμάμαι πολύ καλά, απλώς το λέω για να το εμπεδώνουμε, ότι οι άνω των 60 πρέπει να έχουν αναμνηστική δόση. Πρόσφατη, ναι, εκτός αν έχουν αρρωστήσει το τελευταίο τρίμηνο. Γιατί το διαχειριστήκαμε και στο χθεσινό δελτίο. Το στατιστικό δείγμα που λέει ότι το 80% των πολιτών που είναι άνω των 60 δεν έχει κάνει τη δεύτερη αναμνηστική. Θα μου πείτε, μπορεί κάποιοι από αυτούς να νόσησαν. Mm. Αλλά και πάλι δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό αυτό το στατιστικό δείγμα.
Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και βλέπετε και τη δική μου την επιμονή στην τέταρτη δόση, στη δεύτερη αναμνηστική, όπως εσείς την περιγράψατε, που είναι το ίδιο πράγμα, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που νοσούν βαριά, από αυτούς τους ανθρώπους είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα και την προπερασμένη και στο παρελθόν. Και οι άνθρωποι αυτοί τώρα πλέον δεν έχουν την προστασία της κοινωνίας. Δεν ζουν σε μια κοινωνία που όλη φορά με μάσκες. Δεν είμαστε αποστηρωμένοι, ναι, είναι αλήθεια. Αντιθέτως. Άρα θα πρέπει να φροντίσουν για την άμυνά τους, η οποία δεν είναι και δύσκολο πράγμα. Στο στατιστικό δείγμα των γιατρών, όσες μελέτες γίνονται, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από 60 και πάνω και έχουν και συνοδά νοσήματα, έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι είναι υποκείμενα των long COVID φαινομένων κατά κύριο λόγο, ή αυτό αφορά και νεότερους ανθρώπους? Κοιτάξτε, η long COVID δεν γνωρίζουμε ποιον θα πλήξει και ποιον δεν θα πλήξει. Και ούτε υπάρχουν προγνωστικοί δείκτες. Έχει πλήξει ανθρώπους που νόσησαν ελαφρά, έχει πλήξει περισσότερους που νόσησαν βαριά. Έχει πλήττει περίπου τον 1 στους 4 από όσους νοσήσουν έως τον 1 στους 3, και εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο στον κάθε άνθρωπο. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Θα αποτελέσει ολόκληρο κεφάλαιο της παθολογίας στο μέλλον, διότι αφορά όλα τα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού και για χρόνο που μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να προβλέψουμε με κανέναν τρόπο, καθώς η νόσος είναι νέα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για την άμυνά μας απέναντι στην αρχική μόλυνση, η οποία είναι και η αιτία της μακράς COVID. Λοιπόν, άρα προσοχή, μάσκες, μέτρα ασφαλείας και εμβολιασμός. Είναι η μόνη ασφαλής οδός, έτσι. Εμείς θα το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε και όσοι πιστοί ακολουθούν. Ακριβώς, και έγκαιρη ιατρική συμβουλή. Σωστά. Διότι επαναλαμβάνονται, τα αντιϊκά φάρμακα έχουν νόημα αν τα λάβει κανείς έγκαιρα. Σωστά. Όχι όταν τα συμπτώματα βαρύνουν. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θεματική ενότητα. Η Ελλάδα κρατά ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο και ερμητικά κλειστή στις προκλήσεις, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που χαρακτήρισε θετική την επικοινωνία μεταξύ Χουλουσία Κάρ και Νίκου Παναγιωτόπουλου. Δεν ακολουθούμε το δρόμο της όξυνσης, σημείωσε, και είναι στο χέρι της Τουρκίας η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου. Η δικιά μας θέση δεν έχει αλλάξει. Τα παράθυρα του διαλόγου είναι ανοιχτά, αλλά οι πόρτες στις προκλήσεις παραμένουν ερμητικά κλειστές. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι υπήρξε μια πρώτη επικοινωνία των δύο Υπουργών Άμυνας και υπό προϋποθέσεις αυτή η επικοινωνία μπορεί να συνεχιστεί. Θα επαναλάβω όμως ότι δεν είναι η Ελλάδα αυτή η οποία οξύνει τους τόνους. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή η οποία αμφισβητεί το status quo όπως έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή μας. Δεν είναι η Ελλάδα εκείνη η οποία δεν σέβεται τις βασικές αρχές και αξίες των σχέσεων καλής γειτονίας. Η Τουρκία εναπόκειται να αλλάξει την συμπεριφορά της για να επανέλθουμε στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά και να μας δοθεί δυνατότητα για μια ειρηνική συνύπαρξη προς όφελος και των δύο λαών μας. Θα πω για ακόμα μια φορά ότι οι λαοί μας δεν τρέφουν φρικά αισθήματα ο ένας για τον άλλον, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Η Γερμανία άδειασε την Τουρκία και δια του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου κατέστησε σαφές ότι το Βερολίνο δεν θεωρεί σωστές απειλές και μη φιλικές δηλώσεις εναντίον γειτόνων. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς αξιολογεί ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς απειλές του Ταγί Περντογάν τύπου «θα έρθουμε μια νύχτα», ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Πάντα καθιστούμε σαφές ότι δεν θεωρούμε σωστές απειλές και μη φιλικές δηλώσεις απέναντι σε γείτονες. Η κυβέρνηση το καθιστά σαφές σε κάθε ευκαιρία. Το καθιστά σαφές πάντα και το Υπουργείο Εξωτερικών». Η δήλωση αυτή έγινε συγχρόνως με την ανακοίνωση της επίσκεψης του καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς στην Αθήνα την προσεχή Τετάρτη και Πέμπτη. Ο Γερμανός καγκελάριος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο μεταξύ συνάντηση με τη Γερμανίδα ομολογό του Αναλένα Μπέρμποκ. Είχε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Κίεβο, τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια.
Ο Ναύαρχος, ο κύριος Εγκολφόπουλος, είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλησπέρα, Ναύαρχε. Καλησπέρα σας, κύριε Ακλήτου. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι πέραν των δηλώσεων που είναι πολύ έτσι αναβαθμισμένες απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει μπει και η Γερμανία στο χώρο της αποδοκιμασίας των τουρκικών προκλήσεων. Και θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχουμε σχολιάσει και στο παρελθόν τη στάση των φίλων και εταίρων, αν αυτό αποτελεί μια σημαντική στροφή στο πώς αντιλαμβάνονται και βλέπουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας οι εταίροι μας. Είναι βέβαιο ότι αντιλαμβάνονται και βλέπουν οι εταίροι τη συμπεριφορά της Τουρκίας και γι' αυτό το λόγο έχουν αλλάξει. Αυτό είναι πασιφανές. Mm-hmm. Αλλά βλέπετε όμως ότι και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα όλων αυτών των χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής κυρίως έχουν μετακινηθεί από την Τουρκία. Mm-hmm. Και αυτό έχει δηλωθεί με έμπρακτα. Δηλαδή όταν η Τουρκία έχει αδειάσει από αμερικανικές βάσεις, από νατοϊκές βάσεις, από βάσεις των συμμάχων, όταν δεν επισκέπτονται ούτε καν πλοία της συμμαχίας την Τουρκία, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι μια φιλική ένδειξη προς την Τουρκία. Θέλω να σας πω ότι πριν από 15 μέρες υπήρχε στην Κροατία μια νατοϊκή συνάντηση σχετικά με τα θέματα ασφαλείας. Mm-hmm. Σας πληροφορώ ότι η Τουρκία δεν είχε προσκληθεί. Αντιθέτως, είχαν προσκληθεί άλλες χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος και μεταξύ μας, εκτός των επίσημων συζητήσεων πάνω στο δείπνο και τα λοιπά, κυρίως οι Ισραηλινοί ήταν πυρκεμανία εναντίον της Τουρκίας. Λοιπόν, όλα αυτά δηλώνουν μια κατάσταση την οποία ο μόνος υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση είναι η Τουρκία, η οποία αυθαιρετεί μονίμως και κανένας δεν μπορεί να δεχτεί αυτές τις αυθαιρεσίες ή όλα αυτά τα πράγματα που κάνει. Βέβαια, οι Ισραηλινοί ήταν έξαλλοι, όπως λέτε. Από την άλλη, ακυρώθηκε δις η επίσκεψη του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας στην Αθήνα. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος βέβαια δήλωσε ότι συνομίλησαν και ότι δεν αλλάζει η σχέση και οι συμφωνίες των δύο χωρών. Αλλά την εβδομάδα που μας έρχεται, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας θα επισκεφτεί την Τουρκία. Και αυτό γίνεται μετά την δοκιμή του βαλιστικού πυράβλου. Το Βελινεκές του οποίου δύναται να πλήξει και το Ισραήλ. Ναι, έχετε κάνει ένα πολύ ωραίο συνδυασμό γεγονότων, τα οποία απαντούνται βέβαια. Να πάω από το τελευταίο. Είσαστε βέβαιοι ότι έγινε δοκιμή βαλιστικού πυράβλου? Αυτό ανακοινώθηκε τώρα, Ναύαρχε, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθώ. Όχι. Μα μισό λεπτό, δεν ζητάω από εσάς, προς Θεού, ναι. Άνταξη. Αλλά προσέξτε, είναι κατά δήλωση των Τούρκων. Ξέρετε πόσες δηλώσεις έχουν κάνει παρεμφερείς οι Τούρκοι? Εγώ δεν το πιστεύω ότι έγινε και δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η τεχνολογία στην Τουρκία, ειδικά αυτή την περίοδο. Προγράμματα για ανάπτυξη τέτοιων πυράβλων μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτό που παρουσίασαν. Όλη η ανακοίνωση του θέματος μέσω ενός δημοσιογράφου του Bloomberg από δύο Τούρκους που δεν ονομάζει αν είναι official ή τι είναι, του δώσαν ένα βίντεο το οποίο το έβγαλε. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Mm-hmm. Να δούμε τη γενεσιουργό αιτία. Αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι επίσημη ανακοίνωση και το πήραν μετά τα τουρκικά μέσα και το εκτόξευσαν. Η επίσημη κυβέρνηση δεν έχει μιλήσει για αυτό το πράγμα της Τουρκίας. Για προσέξτε το, άρα μην το συνδέετε. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, το γεγονός της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρό. Οι δύο χώρες αλληλοεξαρτώνται σε πάρα πολλά θέματα. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω και να μην παρεξηγούμε την ακύρωση αυτής της επίσκεψης είναι ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία και το Ιράν και τη Συρία έχει τρομερά προβλήματα. Mm-hmm. Και βεβαίως τα προβλήματα αυτά είναι πολύ πολύ σοβαρότερα από το να έρθει ο Υπουργός και να δηλώσει την υποστήριξη μια παρουσία δύο-τριών ωρών σε μία βάση. Ήρθε ο πρόεδρος της Elbit. Η Elbit είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο Ισραήλ.
Άρα μην το παρεξηγούμε και μην τα συνδέουμε. Ναι, όχι, το συνδέω με το ότι θα πάει στην Τουρκία όμως. Το ότι θα πάει στην Τουρκία, θα σας πω το εξής. Ότι και την άλλη φορά βγάλανε ανακοίνωση οι Ισραηλινοί που λέγανε φυγέται η Ισραηλινή από την Τουρκία διότι κινδυνεύεται από τους Ιρανούς. Μάλιστα. Υπάρχουν τρομερά προβλήματα με την υποστήριξη της Τουρκίας στο Χεσμπολάχ, στη Χαμάς και σε άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες εναντιώνονται στο Ισραήλ. Δεν είναι τα θέματα αυτά που νομίζουμε. Η Ελλάδα δεν είναι στο κέντρο του κόσμου όλα. Καλά, να, γυρνάνε γύρω από τα ελληνοτουρκικά. Υπάρχουν πολλοί άλλα σοβαρά θέματα στην περιοχή τους. Με αυτά και με εκείνα, Ναύαρχε, εκτιμάτε ότι με όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα και τη συμπεριφορά των εταίρων έναντι της Τουρκίας, εκτιμάτε ότι η Τουρκία απομακρύνεται από το δυτικό άξονα? Ή όχι, ότι θα επανέλθει με κάποιο τρόπο? Μα τι λέμε τώρα, δεν η Τουρκία έχει ήδη απομακρυνθεί, η Τουρκία έχει φύγει. Η Τουρκία είναι φευγάτη. Απλώς διατηρεί ακόμα, μπας και πάρει κανένα φράγκο, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Προσπαθεί μπας και πάρει κανένα φράγκο για τους μετανάστες ή τίποτα άλλο, διότι η ρευστότητά της έχει πέσει στα τάρταρα. Μιλάω σε συνάλλαγμα. Ναι. Από εκεί και μετά, πώς δεν έχει. Εδώ ήρθε ο κύριος Πούτιν και μας είπε θα την κάνει hub ενεργειακό. Εδώ γίνονται με τις τουρκόφωνες περιοχές, γίνεται χαμός. Ο κύριος Πούτιν, επειδή χάνει την έγκλη του στη Δύση, οι τουρκόφωνες περιοχές βασίζονται στην Τουρκία. Από πού παίρνει τη δύναμη η Τουρκία? Ότι ακόμα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ακούστε, ένα συνδυασμός πραγμάτων, τα οποία δεν είναι αυτό που διαβάζουμε εδώ ή που τα εξηγούμε όλα με βάση τα ελληνοτουρκικά. Όχι, δεν είναι αυτό. Η Τουρκία έχει φύγει από εδώ. Όταν κάνεις πρόταση, μάλλον όταν κάνεις επίσημη δήλωση ότι θέλεις να γίνεις μέρος της συνεργασίας για τη Σανκάη και να συμμετέχεις σε αυτό, είσαι φευγάτος. Δεν δέχεσαι τη Δύση, δεν δέχεσαι τις αξίες της Δύσης. Και αυτά βέβαια όλα είναι αυτά που έχουν αλλάξει και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τη στάση όλων των, όχι μόνο των Ηνωμένων. Μα είναι δυνατόν να λέει ότι ο πρόεδρος επιτοπής εξωτερικών υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας εκφράζει προσωπικές του απόψεις? Αυτό δεν το λες. Είναι εκτός τόπου και χρόνου να τα λες αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μια χρυσή ευκαιρία την οποία εμείς θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, πράγμα το οποίο προσπαθούμε και κάνουμε αυτό. Πράγμα το οποίο όχι απλώς γίνεται στον υπερθετικό βαθμό. Αυτό άλλωστε τους έχει ενοχλήσει. Ναι. Λοιπόν, δεν σας θυμίζει λίγο όλη αυτή η ιστορία με την Τουρκία, την εποχή του Σαντάμ Χουσέιν, με τον κύριο Τούρκη τότε, τον περίφημο υπουργό εξωτερικών, ο οποίος έβριζε και έβγαινε όλους δυτικούς, Αμερικάνους, τους πάντες? Για βάλτε τα λίγο να τα θυμηθείτε, να δείτε ότι τα ίδια πράγματα συμβαίνουν με την Τουρκία. Τα καθεστώτα έχουν την ίδια συμπεριφορά, δεν αλλάζουν. Οι Μάλιστα. δημοκρατίες είναι αυτές οι οποίες στηρίζουν τις κυβερνήσεις και τις οδηγούν στις σωστές κατευθύνσεις, διότι υπάρχει ο έλεγχος. Μάλιστα. Λοιπόν, Ναύαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπαμε και χάρηκα πολύ που τα είπαμε απόψε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ κύριε Ακλήτου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Την ερχόμενη Τρίτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με προσκεκλημένα τα πρόσωπα που είχαν ζητήσει για ακρόαση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν είναι μια πολιτική στρουθοκάμιλος. Όταν υποθέτει ότι τα πράγματα τον ευνοούν, οργανώνει φιέστες στις οποίες πρωταγωνιστεί. Όταν τα πράγματα είναι σκούρα, κρύβεται πίσω από τις διεθνείς εξελίξεις, κρύβεται πίσω από τα φυσικά φαινόμενα, κρύβεται πίσω από τους συνεργάτες του. Υπάρχει σκάνδαλο και έχει ονοματεπώνυμο. Υπάρχει σκάνδαλο Μητσοτάκη. Διότι αλήθεια, ποιος μπορεί να πιστεύει ότι δεν γνώριζε ο εγκέφαλος του επιτελικού κράτους που έβαλε κάτω από τις φτερούγες του ακόμα και την ΕΕΠ για να αναβαθμίσει δίθεν την εθνική ασφάλεια, δεν γνώριζε τι συνέβαινε. Αυτός που μετέτρεψε τελικά
την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε οικογενειακό γραφείο υποκλοπών. Εκτός από το Στρουθοκάμιλο υπάρχει και άλλο ένα πτηνό, ο Παπαγάλος, που λέει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον κύριο Τσίπρα ακούσαμε τα ίδια και τα ίδια ψέματα. Τα ίδια και τα ίδια ψέματα. Σας προκαλούμε, σας ρωτάμε, ακούσαμε ότι ο Πρωθυπουργός υπεκφεύγει και δεν είναι σήμερα. Προτάθηκε ναι ή όχι να γίνει η σημερινή συζήτηση την Τετάρτη και αρνηθήκατε. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πλήρως ενήμερος για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Και η παρακολούθηση αυτή συνδεόταν με τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια λόγος εθνικής ασφαλείας για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Και οι ευθύνες δεν είναι μόνο πολιτικές, αλλά είναι και ποινικές. Έτσι μεθοδεύσατε τα πράγματα και κλείσατε άρον-άρον την Εξεταστική Επιτροπή. Όπως έλεγε το παλιό διαφημιστικό σλόγγαν, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, εσείς το κάνατε δίνοντας εντολή, υποκλέψτε, συγκαλύψτε, τελειώσατε. Ήταν στάχτη στα μάτια, κύριε. Ήταν απλά μια επιτροπή για την επιτροπή. Και πρέπει επιτέλους να διαφυλάξουμε τη σοβαρότητα των διαρροών. Αποδείχθηκε ότι για την κυβέρνηση και τον κύριο Πρωθυπουργό προσωπικά διακυβεύεται κάτι πολύ περισσότερο από τα όρια της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μετά από όλα αυτά, η διαδικασία της Επιτροπής φυσικά και δεν επιφύλασε καμία έκπληξη. Μία συμμορία Ρωμά που είχε καταφέρει με ηλεκτρονικές απάτες να κερδίσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, εξάρθρωσε υποδιεύθυνση ασφάλειας Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Ασφάλειας Μεγάρων με συντονισμένες επιχειρήσεις στα Μέγαρα, το Ζευγολατιό Κορινθίας και το Ζεφύρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η συμμορία που ήταν καλά οργανωμένη εξαπατούσε πολίτες οι οποίοι πλήρωναν διάφορα χρηματικά ποσά για να αποκτήσουν ηλεκτρονικά είδη που δεν παραλάμβαναν ποτέ. Ενώ παράλληλα προσέγγιζαν επιχειρηματίες με υποσχέσεις για σημαντικά κέρδη μέσω ανύπαρκτων επενδυτικών. Προϊόντων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα γνωστών τους ατόμων έναντι χρηματικής αμοιβής, προκειμένου να μην φαίνονται οι ίδιοι, ενώ επικοινωνούσαν μεταξύ τους με πακιστανικά τηλέφωνα. Στα Μέγαρα συνελήφθη ο εγκέφαλος της πείρας, ενώ άλλοι 6 συνελήφθησαν στο Ζευγολατιό. Μέχρι στιγμής κατηγορούνται για 212 τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή παρεμβάσεις με το Σωτήρη Ξενάκη. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.